Καλησπέρα σας. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να προσθέσουμε ένα πρόσθετο, μια επέκταση σε ένα browser, σε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης ιστοσελίδων. Όταν λέμε πρόσθετο ή επέκταση, εννοούμε ένα πρόγραμμα το οποίο εγκαθίσταται σε κάποιον browser και του παρέχει κάποιες επιπλέον δυνατότητες. Για να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό στο Google Chrome. Είμαστε στο Google Chrome, πηγαίνουμε ψηλά δεξιά στις τρεις τελίτσες, κάνουμε αριστερό κλικ και στη συνέχεια πατάμε ρυθμίσεις. Ανοίγουν οι ρυθμίσεις, κάτω αριστερά πατάμε επεκτάσεις και εδώ βλέπουμε όλες τις επεκτάσεις, όλα τα πρόσθετα που έχω εγώ στο δικό μου φιλομετρητή, στο δικό μου browser. Αν θέλω τώρα να προσθέσω κάποιο άλλο, πηγαίνω στα αριστερά πάνω κύριο μενού, αριστερό κλικ και άνοιγμα του Chrome Web Store. Και εδώ τώρα θα πάω και θα γράψω το πρόσθετο που θέλω να εγκαταστήσω. Έστω ότι θέλω να εγκαταστήσω το AdGuard. Είναι ένα πρόσθετο το οποίο μπλοκάρει όλες τις διαφημίσεις. Είναι αυτό που βλέπετε εδώ μπροστά σας. Κάνω κλικ πάνω του. AdGuard, AdBlocker. Και πηγαίνω και πατάω εδώ προσθήκη. Προσθήκη επέκτασης. Και αυτή τη στιγμή γίνεται η εγκατάσταση στον browser μου. Περιμένω. Προσθέθηκε στο Chrome, όπως μας λέει εδώ. Δεν έχει ολοκληρωθεί όπως βλέπετε. Τώρα ολοκληρώθηκε, κλείνω αυτή την καρτέλα. Εδώ πάνω δεξιά βλέπω τις επεκτάσεις. Αυτές εδώ έχουν εμφανιστεί εδώ πάνω γιατί έχουν καρφιτσωθεί εκεί πάνω. Μπορώ να καρφιτσώσω και το AdGuard AdBlocker κάνοντας κλικ εδώ και το βλέπω και αυτό έξω τώρα, είναι εδώ. Φεύγω από εδώ, οπότε πλέον βλέπω στις επεκτάσεις ότι το AdGuard AdBlocker έχει προσθεθεί και είναι ενεργό. Αν θέλω να το απενεργοποιήσω χωρίς να το καταργήσω, θα κάνω ένα κλικ εδώ και βλέπω και πάνω δεξιά, εδώ που είναι καρφιτσωμένες επεκτάσεις, ότι πλέον δεν είναι ενεργό, παρόλο που υπάρχει. Ξαναγίνεται ενεργό τώρα, το βλέπουμε. Αν τώρα θέλω να το καταργήσω, να μην το έχω καθόλου στο browser το δικό μου, θα πάω και θα πατήσω απλά κατάργηση και θα καταργηθεί. Πάμε να δούμε τώρα στο Mozilla Firefox. Πηγαίνουμε πάνω δεξιά στις τρεις παυλίτσες, στη συνέχεια ρυθμίσεις, και κάτω αριστερά επεκτάσεις και θέματα. Εδώ δεν έχω εγκαταστήσει κανένα πρόσθετο όπως βλέπετε. Για να βάλουμε και εδώ το ίδιο. Το γράφουμε εδώ πάνω. Πατάμε Enter. Και βλέπουμε εδώ να το AdGuard AdBlocker. Κάνω κλικ πάνω του. Προσθήκη στο Firefox. Προσθήκη. Και βλέπουμε να γίνεται και εδώ η ίδια διαδικασία. Κλείνουμε. Και πλέον βλέπουμε το AdGuard AdBlocker να έχει προσθεθεί και στο Firefox. Αν θέλω να το απενεργοποιήσω, με τον ίδιο τρόπο κάνω κλικ εδώ. Ναι, μεν υπάρχει, απλά είναι ανενεργό.
Αν τώρα έτσι ενεργοποιείται, το βλέπουμε εδώ, αν θέλω να το καταργήσω στις τελίτσες αυτές και πατάω αφαίρεση. Και έτσι αφαιρείται, καταργείται δηλαδή, δεν υπάρχει πλέον στον browser. Για να συνοψίσουμε, είπαμε στο Google Chrome, δεξιά τελίτσες, ρυθμίσεις και κάτω αριστερά επεκτάσεις. Εδώ βλέπουμε τις επεκτάσεις που έχουμε και αν θα πάμε κύριο μενού άνοιγμα του Chrome Web Store, εκεί θα μπορέσουμε να προσθέσουμε κάποια νέα επέκταση. Στο Mozilla Firefox αντίστοιχα, παυλίτσες, ρυθμίσεις, επεκτάσεις και θέματα και βλέπουμε τις επεκτάσεις που έχουμε εγκαταστήσει στον browser. Αυτά για το σημερινό βίντεο. Τα λέμε σε επόμενο. Γεια σας.